Καλημέρα φίλοι μου από τη Νέα Υόρκη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Παρέα μας στη Ζωή Καλφαγιάννη. Έτσι ταξιδεύουμε στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, και θα την απολαύσουμε, θα την γνωρίσουμε, θα γνωρίσουμε τα τραγούδια της αλλά και την ίδια. Παρέα σας φυσικά η Αλεξάνδρα Μεντόρος σε μια πολύ όμορφη συζήτηση που θα έχουμε με τη ζωή. Γι' αυτό σας θέλω όλους να είσαστε εδώ συντονισμένους στο Aspida Radio. Λοιπόν φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό ταξίδι και σήμερα φεύγουμε σφαίρα και πάμε στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία και συναντάμε εκεί τη Ζωή Καλφαγιάννη. Καλώς ήρθε στην παρέα του Aspida Radio, Ζωή. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε, καλημέρα μας, καλησπέρα σας εσάς από εκεί. Γιατί λόγω με τη διαφορά της ώρας μέχρι να προσαρμοστούμε ήταν και λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι, αλλά όποιος έχει θέληση το κάνει. Έτσι είναι, ακριβώς. Και μια τώρα που σε συναντάμε εκεί στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, πώς και είσαι εκεί πέρα? Γιατί περιμέναμε να είσαι στην Ελλάδα, τι γίνεται? Όχι, εγώ είμαι γεννημένη στην Αυστραλία, είμαι γεννημένη στο Σίδνεϊ. Απλά με τα τραγούδια που γράφουμε έχουμε κάνει και συνεργασίες στην Ελλάδα. Α, γι' αυτό σε γνωρίζουμε από εκεί. Όλοι θα πιστεύουν ότι είσαι στην Ελλάδα, αλλά τώρα μας κάνεις την έκπληξη και σε συναντάμε στο Σίδνεϊ. Για πες μας λίγα λόγια για το Σίδνεϊ, ταξίδεψέ μας προς τα εκεί, γιατί όλοι νομίζουν ότι όταν ακούν τη λέξη Αυστραλία, ότι όπου και να εμφανιστούμε θα δούμε ένα καγκουρό. Η Αυστραλία, το Σίδνεϊ είναι μια πάρα πολύ όμορφη χώρα, μια καθαρή, μεγάλη χώρα. Έχουν το σύστημα το αγγλικό. Mm-hmm. Το μόνο που θα έλεγα είναι ότι λίγο θερίζει η ακρίβεια. Είναι ένα κράτος πολύ ακριβό. Δηλαδή, αν κάποιος δεν δουλέψει, δεν μπορεί να ζήσει. Λογικό δεν είναι κιόλας αυτό? Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ένα κράτος που θα πει σήμερα θα κάτσω. Είναι συνέχεια πρέπει να δουλεύεις, να είσαι στο τρέξιμο. Πώς όμως και βρέθηκες εσύ να γεννηθείς εκεί πέρα? Οι γονείς σου πήγαν από εκεί? Δηλαδή πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό? Γιατί άμα κάποιος σε ακούσει αυτή τη στιγμή θα νομίζει ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάποιος λέει ψέματα, ας πούμε, να το πω έτσι, ναι, χαρισματικά. Γιατί ναι, τα ελληνικά σου είναι άπιαστα, είναι τέλεια. Τα ελληνικά, κοίταξε, είναι και στον άνθρωπο. Να σας πω πώς έγινε όλο αυτό. Η μητέρα μου γνώρισε τον πατέρα μου στην Ελλάδα. Η μητέρα μου δεν είναι από την Ελλάδα και αυτή είναι Ελληνίδα από την Αίγυπτο, να το πούμε και αυτό. Ο παππούς μου ήταν Χιώτης, λοιπόν, γεννημένος μέσα στη Χίου. Το ταξίδι του ήτανε και πήγε στην Αίγυπτο και παντρεύτηκε τη γιαγιά μου και γνωριστήκανε μετά από το ταξίδι που πήγανε. Γνωρίστηκε η μητέρα μου με τον πατέρα μου. Και έτσι αποφασίσαν να φύγουν από την Ελλάδα και να έρθουν έξω εδώ στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Οπότε έχεις ρίζες, θα λέγαμε, ελληνικές. Από τον παππού, μετά από τον μπαμπά. Και ναι, έτσι ήρθε και η αγάπη για την ελληνική γλώσσα. Για την ελληνική γλώσσα και την Ελλάδα γενικά. Την ελληνική μουσική την αγάπησα από ηλικία, από 5 χρονών ήμουνα. Mm-hmm. Ο πατέρας μου, βλέπετε, ήταν ακορδιονίστας, ήταν μουσικός. Ναι. Τα πρώτα μου βήματα, τα αρχικά μου βήματα ήτανε με τον μπαμπά. Σε παίρνει μαζί, ναι, παρόλο που ήσουν μικρή, δηλαδή σου έλεγε έλα να ακούσεις τον μπαμπά. Να ακούσεις τον μπαμπά και μαζί με το να ακούσεις τον μπαμπά έτυχε μια περίπτωση που μου έδωσε τα φτερά η αφεντικίνα του μαγαζιού να σηκωθώ και να πω το πρώτο μου τραγούδι live σε ηλικία 5. Ήμουνα 5 ετών τότε όταν πρώτο είπα το πρώτο μου κομμάτι. Ελληνικό ήταν, βέβαια. Δεν θα με ρωτήσεις ποιο? Δεν είμαι περίεργη, αλλά το βρε μελαχρινάκι ήταν. Κοίταξε πόσα χρόνια περάσαν, ακόμα θυμάμαι ποιο κομμάτι ήταν. Σου είναι χαρακτηριστικό. Δεν μου λες το έχεις ξανακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι, το βρε μελαχρινάκι? Το ακούγατε συχνά μέσα στο σπίτι? Θα το ακούγαμε, φαίνεται. Ήταν εκείνα τα χρόνια, ήταν μεγάλη επιτυχία της Ξαθής Περάκη. Τότε εκείνα τα χρόνια ήταν, γιατί είχε κάποια κίνηση είχε Ξαθή Περάκη τότε εκείνα τα χρόνια. Ναι. Μιλάμε πίσω το 83-84 μιλάμε τώρα. Πολλά χρόνια πριν. Ήταν επιτυχία μεγάλη τότε αυτό το κομμάτι. Προφανώς από εκεί θα το πήρα. Και πήρα το θάρρος και ανέβηκα στην πίστα. Από εκείνη τη στιγμή μείναν όλοι άφωνοι. Άφωνοι μείνανε. Mm-hmm. Και από εκείνη τη στιγμή άρχισα να καταλαβαίνω ότι το ταλέντο μου πέφτει προς τα εκεί. Ο μπαμπάς τι έλεγε? Τι έλεγε γι' αυτό? Ο πατέρας μου ήταν πάντα πολύ, πολύ χαρούμενος για μένα, και με βοηθούσε πάρα πολύ πάνω στη μουσική. Κάθε λάθος που έκανα ήτανε όχι έτσι, έτσι ήτανε. Τον είχα και πατέρα και δάσκαλο. Ναι. Να το πούμε έτσι. Η μαμά τι έλεγε? Λοιπόν, ο παπάς εντάξει ήταν δάσκαλος, η μαμά? Η μητέρα μου, κοίταξε, ήταν πιο προφυλακτική. Ήταν πιο πολύ, δεν ήθε... Κοίταξε, θα πω την αλήθεια. Δεν ήθελε να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα η μητέρα μου. Κάτι θα φοβότανε ή ήταν ανασφαλής, κατάλαβα. Ναι, ήταν ότι φοβότανε ή... Κάτι είχε, αρνητικές σκέψεις είχε πάντα η μητέρα μου για αυτό το επάγγελμα. Θα πω την αλήθεια. Mm-hmm. Ο πατέρας μου, επειδή με είχε από κοντά του, και ήμουνα, τα πρώτα μου βήματα ήταν πάντα με τον μπαμπά. Εντάξει, η μητέρα μου ήταν λίγο εντάξει ήταν όταν ήμουνα με τον μπαμπά. Αλλά κατάλαβα. Όταν πέρασαν πλέον τα χρόνια, ναι. ανοίξανε πλέον τα φτερά μου, μεγάλωσα. Έπιασα πλέον τη γραμμή στα μαγαζιά. Είχα πολύ μεγάλη επιτυχία στα μαγαζιά, γιατί πάντα είναι αυτό που λέμε το λαϊκό λαρίγγι. Uh-huh. Δηλαδή είναι αυτό το λαρίγγι που θυμίζει έτσι τις κλασικές, να πούμε. Και ήταν κάτι πολύ καλό, πολύ δυνατό. Όταν έβγαινα στην πίστα πίστευα. Ήταν αυτό το πιστεύω. Οπότε αυτό που αγαπάω. Είχε γίνει όνειρο ζωής πια. Μετά από την πρώτη μέρα δηλαδή που ανέβηκες, μετά από εκεί και πέρα ήθελες να ακολουθήσεις αυτή τη δουλειά, γιατί πραγματικά το αγαπούς και έβγαζες όλα σου τα συναισθήματα μέσα από αυτό. Όλα τα συναισθήματα έβγαζα πάνω σε αυτή τη δουλειά. Ακριβώς. Λοιπόν, από την ηλικία, όταν έγινα πλέον 15 χρονών, έγραψα το πρώτο μου τραγούδι σε στίχους. Δηλαδή έγραψα στίχους που θα μπορούσε να γίνει ένα καλό τραγούδι. Ήμουνα 15 χρονών τότε. Θυμάμαι ότι καθόμουν όμορφα στο τραπεζάκι, και όταν έδειξα αυτούς τους στίχους στον πατέρα μου, ο μπαμπάς είχε πει ότι με μια καλή βοήθεια, με μια καλή ομάδα, μπορεί αυτό το τραγούδι φερειπή να γίνει τραγούδι. Ναι. Δηλαδή, όταν έχεις τους στίχους πάνω σε ένα χαρτί, όταν τους αφήσεις πάνω σε αυτό το χαρτί, θα μείνουν έτσι γράμματα πάνω στο χαρτί αυτό. Πρέπει να κινηθεί, δηλαδή να φύγουν από γράμματα πάνω σε ένα χαρτί και να το βγάλεις πάνω σε μια αλήθεια. Ακριβώς, να βγει αυτή η ιστορία από το χαρτί σε μια αλήθεια. Αυτό το πραγματοποίησα όταν πλέον έγινα 32 χρονών. Από 15 χρονών πραγματοποιήθηκε. Μάλιστα. Το έχεις αφήσει για αυτό το καιρό ή απλά το δούλευες και προσπαθούσες να βρεις τρόπο πώς να το φτιάξεις? Τα πρώτα μου 10 τραγούδια σε στίχους. Δεν θα πω ότι κυκλοφορήσανε όλα. Ναι. Γιατί δεν κυκλοφορήσανε όλα. Έχω περίπου 30 χαρτιά κάτω με στίχους που θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τα κυκλοφορήσω σαν τραγούδια, να πούμε. Ναι. Από αυτά τα 30 σίγουρα τα 10 γινήκανε. Mm-hmm. Και κυκλοφορήσανε, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πέρα από αυτό είναι θα καθίσεις κάπου και δεν είναι όλες οι στιγμές το ίδιο. Καλά, λογικό. Μπορεί να κάτσεις να γράψεις ένα τραγούδι ή δεν μπορείς να πεις τώρα αυτή τη στιγμή θα πάρω εγώ το στυλό τώρα να κάτσω να γράψω. Τι είναι αυτό που σε εμπνέει για να γράψεις όμως, Ζωή? Τι είναι αυτό που σε όθησε για να ξεκινήσεις όλο αυτό? Ναι, κάθεσαι στο τραπεζάκι και έβγαλες το πρώτο σου τραγούδι. Μετά... Ναι, θα σας πω γιατί το κυκλοφόρησα το πρώτο μου τραγούδι. Η αιτία ήταν καθαρά ο θάνατος του πατέρα μου. Όταν και μην μου πεις ότι είναι το βροχή της μοναξιάς, Όχι. Ήτανε το πόσο λίγο σε νοιάζει. Γιατί δηλαδή δεν είναι καθαρά. Σου βγήκε τόσο πολύ πόσο λίγο σε νοιάζει σε ένα τόσο τραγικό συμβάν. Τι ήταν αυτό που έγινε? Ήτανε το πόσο λίγο σε νοιάζει. Ήταν η ιδέα η λέξη πόσο λίγο σε νοιάζει ήρθε μετά. Αλλά όπως είναι μέσα το ρεφρέν, ναι. Είναι δηλαδή πόσο λίγο σε νοιάζει που τώρα εγώ πονώ. Και μετά το έφερα σε ερωτική μορφή, αν θες, σε χωρισμό, αν θες. Αυτό το χρώμα, αν θες, γυρίζει πλέον αυτό το κομμάτι. Αλλά η ιδέα Όταν πρωτοπήρα το στυλό στα χέρια μου, ήρθε η εικόνα του πατέρα μου. Κατάλαβα. Αυτό ήταν. Ξεκίνησε να γράφετε με την εικόνα αυτή και στην πορεία διαμορφώθηκε σε κάτι άλλο. Έτσι, σε κάτι άλλο. Και να μην σου πω ότι τα πιο πολλά τραγούδια έτσι γίνονται. Δηλαδή, μπορεί να σου έρθει η μορφή σε κάτι, σκέφτεσαι κάτι στο μυαλό σου, στο τέλος μπορεί να βγει κάτι πολύ διαφορετικό. Θα μπορούσαμε να πούμε το πόσο λίγο σε νοιάζει. Είχε φτιαχτεί, ας πούμε, ο μισός στίχος και μετά στην πορεία τελείωσε στον υπόλοιπο μισό. Όχι. Έκανα το demo εγώ με τις νότες. Έφτιαξα το κομμάτι από την αρχή μέχρι το τέλος. Έβαλα μέσα το στίχο και το έκανα κοπλέ demo. Και θα σου πω και κάτι, Αλεξάνδρα. Δεν άργησα καθόλου. Όταν θέλω να πω δεν άργησα καθόλου, μέσα σε 3 μέρες είχε γίνει κανονικό ντέμα το κομμάτι αυτό. Φαντάζομαι το μεράκι και όλο αυτό που έπρεπε να το βγάλεις. Ναι. Μετά, όχι μόνο αυτό, πλέον ασχολήθηκαμε μετά να βγάλουμε κι άλλα ντέμα. Όπως βγάλαμε στην επιφάνεια μετά το ντέμα στην Απάτη. Ναι. Και αυτό κυκλοφόρησε. Κυκλοφόρησε και από τη Real Music στην Ελλάδα. Πριν 2-3 χρόνια το Καμένα Όνειρα, και αυτό κυκλοφόρησε με τη Real Music πάλι στην Ελλάδα. Και αυτό το Καμένα Όνειρα το γράψαμε μέσα σε 40 λεπτά. Ήταν Σάββατο απόγευμα. Μέσα σε 30 λεπτά, επειδή ο σύζυγός μου τι κάνει, παίζει ας πούμε κάτι νότες, και με αυτές τις νότες, με μια μελωδία φερρυπίν που παίζει, σκέφτομαι και βάζω μέσα τους στίχους. Κοίταξε, είναι φοβερό αυτό που λέω. Είναι κάτι που μπορεί ο νους σου να μην πάει αυτή τη στιγμή. Όχι, εγώ θα έλεγα είναι κάτι εκπληκτικό. Κι όμως είναι φανερό. Όχι μόνο φοβερό, όπως το λες εσύ. Σαν ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Δηλαδή ο σύζυγός σου βάζει τις νότες, εσύ βάζεις τους στίχους και βγαίνει ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ σπάνιο στις μέρες μας. Το να ταιριάξουν δύο ανθρώποι, εκτός μόνο με την προσωπική του ζωή, να είναι και επαγγελματικά μια γροθιά. Αυτό θα έλεγα. Είναι μια γροθιά. Και ο Γιάννης ο Σπυρόπουλος, που τυχαίνει, το ξέρεις ότι είναι και σύζυγός μου, ήταν η αιτία που τελειοποιηθήκαν αυτά τα τραγούδια. Αλήθεια, Ζωή, πώς το γνώρισες το σύζυγό σου? Το Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν πάντα στα μαγαζιά εκεί που εμφανιζόμουν. Με είχε από κοντά, Αλεξάνδρα. Με είχε από κοντά. Βλέπεις, ήμουνα κούκλα. Γιατί τώρα δεν είσαι κούκλα. Τώρα... Τι μας λες τώρα? Τότε ήσουν και τώρα δεν είσαι. Έλα τώρα. Εντάξει, είμαι κούκλα και τώρα. Αλλά ήμουνα κόμματος. Πώς να σου το πω. Φαντάζομαι και εκείνος Έλληνας, έτσι δεν είναι? Ή γεννημένος και εκείνος στο Σίδνεϊ? Γεννημένος στο Σίδνεϊ, οι γονείς του είναι από την Πάτρα. Οπότε υπήρχε κάτι κοινό. Η μουσική που σας άρεσε και το ελληνικό στοιχείο. Βεβαίως. Αλλά να σκεφτείς μόνο ότι είναι ένα πράγμα πολύ παράξενο και πρωτότυπο, να πούμε, γιατί 2 παιδιά που γεννηθήκανε στην Αυστραλία. Αυτό είναι που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Να γράφουμε ελληνικούς στίχους και να κυκλοφορούν αυτά τα τραγούδια στην Ελλάδα. Είναι μοναδικό. Πολύ μεγάλο έργο αυτό που έχουμε κατορθώσει και από την Αυστραλία. Το να γράφετε ελληνικούς στίχους, να μιλάτε την ελληνική γλώσσα, φαντάζομαι και μέσα στο σπίτι. Οπότε μαθαίνουν και αυτόματα και τα παιδιά. Και να δίνει το παράδειγμα σε όλους ότι ξέρετε, εμείς παιδιά φύγαμε. Οι γονείς μας φύγανε από την Ελλάδα, αλλά εμείς ακόμα κρατάμε το ελληνικό στοιχείο μέσα μας. Είναι μοναδικό. Και όχι μόνο να το κρατάμε, το κυκλοφορούμε το ελληνικό στοιχείο. Ξέρεις τι, να κυκλοφορείς δικά σου τραγούδια. Δηλαδή να έχει βγει από το μυαλό σου κάτι, να έχει βγει από την ψυχή σου κάτι, γιατί το μυαλό και η ψυχή είναι, είναι ένα μαζί. Περπατάνε μαζί αυτά τα δύο και πιο πολύ ψυχή. Εγώ παρόλο που σε διακόπτω κιόλας, παρόλο, Ζωή, που σε ξέρω λίγο, θα έλεγα ότι σε εκφράζει πιο πολύ η ελληνική γλώσσα και η κουλτούρα. Πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, πολύ. Γιατί, να σου πω γιατί. Και το ίδιο είμαι και πάνω στην πίστα. Ξεχνώ δηλαδή ότι έχω κόσμο μπροστά μου, με την έννοια ότι βάζω πολύ αγάπη και πολύ λατρεία στο τραγούδι. Με αυτή την έννοια, όχι ξεχνώ δηλαδή τον κόσμο, δηλαδή ότι τους ξεχνώ. Καλά, λογικό. Δεν δηλαδή, μπορείς να τους ξεχάσεις. Με την έννοια ότι όταν, ναι, όταν πατάω την πίστα, είναι, αισθάνομαι μόνη σε αυτό που κάνω. Α, κατάλαβα τι κάνεις. Όταν πατάς την πίστα, είναι σαν να ταξιδεύεις κι εσύ. Πας στην Ελλάδα. Τραγουδάς τα ελληνικά και τον πολιτισμό με τη σκέψη πάντα, εννοείται. Και αυτό ναι. είναι που βγαίνει. Αυτό είναι που βγαίνει, ναι. Καλά, σίγουρα. Καλά κατάλαβα. Δεν είναι μηχανικά. Δεν είναι μηχανικά αυτό που κάνω ποτέ. Είναι, θα έλεγα, αυτό που είπαμε. Ταξιδεύω, πάω, φεύγω. Τελειώνει. Οι άλλοι ακούνε όλοι. Εγώ όμως δεν είμαι εκεί. Άλλο. Οι άλλοι βλέπουν και ακούνε αυτό που τραγουδάς εσύ, αλλά δεν ξέρουν, ή μάλλον καταλαβαίνουν, όχι δεν ξέρουν. Καταλαβαίνουν ότι εσύ με τη φωνή σου και τη μελωδία που βγάζεις ήδη ταξιδεύεις με αυτό που εκφράζεσαι. Ακριβώς. Γιατί αυτό φαίνεται στον άνθρωπο, ειδικά στον καλλιτέχνη, αν τραγουδάει με την ψυχή του ή απλά τραγουδάει. Τραγουδάει μηχανικά. Μπράβο. Αυτό φαίνεται. Ή απλά τραγουδάει επειδή το έμαθε, να το πω έτσι. Εγώ. Ή το έχει για δουλειά. Το έχει για δουλειά. Εγώ ποτέ δεν θεώρησα το τραγούδι, δεν το είχα ποτέ για δουλειά, να πάω δουλειά. Όχι. Η αγάπη μου είναι και αυτή την πίστα, όπως είναι τριγύρω με αυτή η πίστα, σέβομαι αυτή την πίστα. Σε ό,τι κομμάτι στέκομαι, το σέβομαι κιόλας. Το καλό είναι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω. Έχεις βρει και τον άνθρωπό σου που πραγματικά πιστεύω ότι κάνει το ίδιο. Γι' αυτό και κάνετε πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Όπως είπαμε, πόσα έτσι. Πράγματα εδώ πέρα, πόσα τραγούδια, το πόσο λίγο σε νοιάζει, το απάτη, καμένα όνειρα, γίνα πίσω, όσες φορές και πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή, έναν δίσκο ολοκληρωμένο, πόσο λίγο σε νοιάζει, που πραγματικά ναι. στις μέρες μας είναι δύσκολο να βγάζεις δίσκος. Πολλοί βγάζουν, ξέρεις, τα CD single. Ναι, πώς πήρες την απόφαση όμως εσύ να βγάλεις δίσκο? Το κάνουν, να σας πω γιατί, να σας πω κάτι. Κοίταξε, υπάρχουν οι ομάδες, υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μέσα στη μέση που τους τα γράφουν τα τραγούδια. Όταν όμως γράφεις δικά σου τραγούδια, κατά κάποιο τρόπο, Αλεξάνδρα, έχεις και δική σου δύναμη. Και ρίσκο, έχεις δική σου δύναμη. Εγώ. Έχεις. Γιατί εγώ τώρα έχουμε τη δική μας δύναμη να πούμε ότι, κοίταξε, εμείς θα κυκλοφορήσουμε το δίσκο. Έχουμε 7-10 τραγούδια. Έχουμε 12. Έχουμε 8. Όσα έχουμε. Δεν έχουμε έναν στο κεφάλι μας να μας λέει όχι, εφέτο, θα κάνει single ή την εταιρεία να μας λέει τι να κάνουμε. Ναι. Αυτό είναι το ευτύχημα. Ότι κάνω κάτι που αγαπάω αυτή τη στιγμή. Ένα θεϊκό πράγμα είναι πάνω μου και με βοηθάει πάντα ο Θεός να είναι καλά. Και είναι αυτό που λέμε. Δεν έχουμε, ας πούμε, να μας λένε όχι, αυτό το τραγούδι θα το γράψω εγώ και θα κάνω εγώ. Κάνουμε αυτό που κάνουμε, θέλουμε εμείς. Το θέλουμε, το γράφουμε. Δεν θέλουμε, δεν το γράφουμε. Μάλλον όχι, δεν το γράφουμε, δεν το κυκλοφορούμε. Εμείς επιλέγουμε τι θα κυκλοφορήσουμε. Και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Και μεγάλη πολύ υπόθεση, σημαντική υπόθεση. Και ρίσκο, ναι. γιατί πραγματικά ρισκάρεις για να το βγάλεις όλα τα συναισθήματά σου και κάθε τραγούδι ναι. να είναι μια ιστορία, να το πω έτσι, γιατί κάθε τραγούδι ναι. εκφράζεις κάτι διαφορετικό μέσα, ένα μήνυμα που θες να δώσεις στον κόσμο. Και το καλό είναι ναι. ότι είναι και αγαπητά στον κόσμο. Γιατί όταν κάνεις αυτό που αγαπάς και βγαίνει σωστό, τότε ο κόσμος τα αγαπάει και εκείνος εξίσου. Έτσι, έτσι. Και όταν είσαι ο εαυτός σου, σε αγαπάνε πιο πολύ. Αυτό το πιστεύω. Πρέπει να είσαι άνθρωπος με τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι. Όλοι. Φαντάζομαι τώρα να ανεβαίνεις στην πίστα, Ζωή, πόσο συμμετέχει ο κόσμος μαζί με σένα. Να σιγοτραγουδάνε, να χορεύουνε, ή δεν το έχουν αυτό τόσο? Κοίταξε, πρώτα θα πω μια αλήθεια. Δεν κάνω πολλά live. Τώρα αυτόν τον καιρό δεν ασχολούμαι με πολλά live. Κάνω live, αλλά πρέπει να είναι και αυτό που θέλω, αυτό που θα γουστάρω εγώ. Παίρνουν τηλέφωνα. Ξέρω, μετρημένα. Περισσότερες... Είναι αυτά που διαλέγεις ναι, εσύ, είναι... αυτά που νομίζω ότι σε εκφράζουν. Εγώ επιλέγω. Αλλά όταν επιλέξω να πάω κάπου, πάντα γίνεται κάτι το διαφορετικό. γίνεται κάτι το διαφορετικό. Με το που πατάω στην πίστα, ο κόσμος ξέρει ότι πρέπει να κάτσει ή να ακούσει. Είναι πολύ, πάρα πολύ δηλαδή σημαντικό αυτό που λέω. Ξέρει ότι πρέπει να κάτσει, να ακούσει με το που βγαίνω στην πίστα. Όχι ότι δεν επιτρέπω τον κόσμο να χορέψει. Ναι, τους επιτρέπω, δεν με πειράζει. Αλλά καμιά φορά μ' αρέσει να κάθονται. Δεν μ' αρέσει δηλαδή πολύ δίπλα μου ο κόσμος και να σπρώχνουνε και να κάνουνε. Αυτό λίγο δεν μου αρέσει. Αυτό είναι, κοίταξε, προσωπική γνώμη είναι αυτή. Αυτό είμαι εγώ. Ναι, είναι πώς αισθάνεσαι. Πώς αισθάνεσαι εσύ άνετα πάνω στο σκηνή. Λογικό. Ναι, αλλά και τις περισσότερες φορές εδώ ο κόσμος βλέπω ότι κατευθείαν, δηλαδή είναι η αξία αυτό το πράγμα. Μόλις ακούσουν ότι αρχίζουν τα δικά μου τραγούδια, κάθονται κύριοι κάτω. Μπορεί και ναι, κάτι τους κάνεις, έχεις ένα κλικ. Αυτό μ' αρέσει. Και τους λες και έχω κουμπί. Λες και έχω ένα κουμπί και τους πατάω και κάθονται όλοι κάτω. Μόλις ακούσουν, δηλαδή ξέρουν ότι είναι ένα τραγούδι δικό μου. Κάτω. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Δηλαδή να μπορώ να έχω την πίστα δικιά μου, να μην φοβάμαι να με σπρώξει ο άλλος, ότι κάτι θα μου πει στο αυτί μου, κάτι... Αυτό δεν μ' αρέσει, Αλεξάνδρα. Κοίτα, δεν είσαι η μόνη. Κοίταξε, σου μιλάω την ψυχή μου. Πώς, δηλαδή, αισθάνομαι δηλαδή, εκείνη την ώρα πάνω στην πίστα. Δέχομαι λουλούδια. Βέβαια, δέχομαι λουλούδια. Αυτό είπε, να τους πω και όχι λουλούδια. Δεν θέλω λουλούδια. Άμα δεν δεχόσουνε και λουλούδια, ξέρεις θα λέει. Δεν πάει να κάτσεις σπίτι σου. Ναι, ναι. Φαντάσου να πω και στο αφεντικό, κοίταξε, δεν θέλω λουλούδια γιατί γλιστράνε. Φαντάσου να το έλεγα αυτό. Εγώ βλέπω έναν ευχάριστο άνθρωπο. Ξέρεις τι κάνω όμως, Αλεξάνδρα, να το ξέρεις. Όταν πετάνε πολλά λουλούδια, όταν πετάνε τα λουλούδια, τα καπέλα τα λουλούδια, κατευθείαν προσέχω τα γκαρσόνια, ποιος θα έρθει να σκουπίσει, να τα πάρει από τα πόδια μου. Δηλαδή δεν θέλω... Πώς να σου το πω, δεν θέλω ανακατοσούριση πίστα. Κατάλαβα τι εννοείς. Ήρθα παιδιά να διασκεδάσω, όχι να πάω στο νοσοκομείο, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Και ξέρεις, φοράμε και τις τακούνες μας, να το πούμε και αυτό. Α, καλά. Πώς θα βγούμε με την παντόφλα, φοράμε και το τακούνι. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα για τις γυναίκες και με τακούνι. Τι να πω. Έτσι κάνω, γκαρσόν, πού είσαι. Με τη σκούπα, κατευθείαν. Γιατί λίγο να πέσει, λίγο να γλιστρήσω. Δηλαδή, εντάξει, τα σκέφτεσαι κάπως. Να μου πεις οι άλλοι, γιατί δεν τα σκέφτονται όλα αυτά, εσύ τα σκέφτεσαι. Κοίτα, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι να τα σκέφτονται. Απλώς να μην τα εκφράζουν. Πού να ξέρεις πώς σκέφτεται ο καθένας. Να πούμε. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, αυτό είναι. Τώρα να ζητήσουν μια παραγγελιά. Πολύ ευχαρίστως. Πάμε. Για να πετάξουν, ας πούμε, τις κούτες στα λουλούδια. Φύγανε, εντάξει. Τώρα είδα το πρώτο τελευταίο. Αλλά μετά θέλω να καθαρίζω το τόπο. Είδα το πρώτο τελευταίο τραγούδι που έχεις βγάλει. Για να αλλάξουμε λιγάκι το θέμα. Είναι το «Με ένα όνειρο». Ναι. Πώς ήρθε στη ζωή μας αυτό, Ζωή, «Με ένα όνειρο»? Τι ονειρευόσουνα και το έγραψες? Είναι ένα κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι του συζύγου μου, του Γιάννη του Σπυρόπουλου, το «Με ένα όνειρο». Αυτό είναι που κυκλοφορεί τώρα από τη Heaven αυτή τη στιγμή. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι που το έγραψε όλο ο σύζυγός μου Γιάννης ο Σπυρόπουλος. Στίχη, μουσική, πολύ. Το έκανε μόνος του, το έγραψε, το έκανε. Το μόνο που κάνω εγώ είναι ότι έβαλα την όμορφη φωνή μου. Τι μας λέει το κομμάτι? Γιατί «Με ένα όνειρο» εδώ πέρα, όνειρο ζωής, εκεί αναφέρεται. Αυτό το κομμάτι θα έλεγα μέσα από την ψυχή μου και με την κουβέντα που έχουμε κάνει με το Γιάννη, είναι ότι εγώ πιστεύω ότι όλος ο κόσμος ζει με ένα όνειρο ότι κάποιον άνθρωπο κάποια στιγμή θα τον ξαναδεί. Είτε είναι προσωπικό θέμα, προσωπικό ζήτημα, ή είναι, ας πούμε, ένα πιο οικογενειακό θέμα που μπορεί να έχει φύγει κάποιος δικός του και ελπίζει ότι θα τον ξαναδρει και ζει πλέον με ένα όνειρο ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος ξανά και ότι θα του πει ξανά το «σ' αγαπώ». Τρυφερό. Αυτό είναι το κομμάτι. Τρυφερό κομμάτι. Πολύ, πολύ. Πολύ δυνατό στίχος. Δεν είναι μόνο δηλαδή να πεις πάνω στα πλαίσια του έρωτα ή του χωρισμού. Μα κοίτα, εδώ είναι ένας στίχος «Με ένα όνειρο» που πραγματικά πιάνει όλους μας. μικρούς μεγάλους. Γιατί την ώρα νομίζω που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που θα φύγουμε από τη ζωή, πάντα έχουμε ένα όνειρο κρυμμένο και ζούμε γι' αυτό. Έτσι. Πάμε έτσι, να το ακούσουμε. Πολύ. Με ένα όνειρο, Ζωή Καλφαγιάννη, παιδιά, εδώ στην παρέα μας. Ακούτε εσείς Aspida Radio, με ένα όνειρο και επαναρχόμαστε. Ναι. Γυρίσαμε εδώ με τη Ζωή Καλφαγιάννη, με ένα όνειρο, μοναδική στίχη που πραγματικά αγγίζουν την ψυχή μας. Και θα έλεγα όλοι ζούμε με ένα όνειρο. Το είπαμε και πριν. Ζωή, για πες μου, εδώ είμαστε. Παιδιά ζωντανά, Aspida Radio ακούτε. Είναι η Ζωή Καλφαγιάννη από την άλλη μεριά. Έχουμε ταξιδέψει στο Σίδνεϊ, έχουμε φτάσει. Δεν ξέρω, πήρε και εμένα μαζί. Πώς ήρθα εγώ, η Ζωή, από εκεί, με αεροπλάνο? Σε βαλιτσάκι. Όχι μεγάλη βαλίτσα, παιδιά, βαλιτσάκι, έτσι, μικρούλη. Βαλιτσάκι είπα, δεν είπα βαλίτσα, μικρό είπα. Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι που πραγματικά έχει βγει τώρα από τη Heaven, ήταν αυτό, έτσι? Ναι, κυκλοφορεί από τη Heaven τώρα μερικούς μήνες και είμαστε πολύ... πάρα πολύ happy με αυτό που έχει γίνει. Αυτή η κίνηση ήταν πολύ σημαντική, πολύ... κάτι που δεν το περιμέναμε. Μας ήρθε έξαφνα. Εκείνοι βέβαια το είδανε το κομμάτι και το πήρανε. Τόσο καλό που ήτανε. Πιστεύουμε. Το αγαπήσαμε το κομμάτι αυτό, αλλά με τη βοήθεια και της Heaven που έχει ανέβει έτσι σε ένα πολύ μεγάλο τους κανάλι, ελπίζουμε ότι θα πάρουμε πιο πολύ και προβολές και ο κόσμος έτσι πιο πολύ να το μάθει. Καλά, τώρα ακόμα είναι η αρχή, θα το μάθει. Αλλά από ό,τι μου είπες, ετοιμάζεις κι άλλο κομμάτι. Ναι, έχουμε ένα τελευταίο κομμάτι που κυκλοφορήσαμε προχθές. Λέγεται «Εσύ θα φύγεις». Αυτό το κομμάτι, η στίχη είναι του Ανδρέα του Κοροναίου και η μουσική είναι του Γιάννη του Θάνου. Επίσης που έχει κάνει και την παραγωγή στα περισσότερα τα κομμάτια μας. Ναι. Και στο μένα όνειρο την παραγωγή την έχει κάνει ο Γιάννης ο Θάνος από το στούντιο Ηχόμετρο στην Αθήνα. Ναι. Πώς και έγινε η συνεργασία σου με την Αθήνα? Από το Σίδνεϊ στην Αθήνα, επειδή πήγαινε στην Ελλάδα, γνωριστήκατε ή έγινε τυχαία? Πήγαινα διακοπές στην Ελλάδα, αλλά μόνο για διακοπές. Ναι. Η συνεργασία έγινε καθαρά από την Αυστραλία. Από το Σίδνεϊ έγινε συνεργασία. Γνωρίστηκα με τον Γιάννη το Θάνο από κάποιες εταιρείες που συνεργαζόταν και εκείνος. Και από εκείνη τη στιγμή μας έκανε αρκετές παραγωγές. Όχι ήταν ο μόνος, έχω κάνει και άλλες παραγωγές και με άλλους παραγωγούς. Εξίσου καλή και εξίσου μεγάλη. Και αυτή ήταν καλή, όπως το πόσο λίγο σε νοιάζει. Είναι άλλου παραγωγού, εκείνη του Χρήστου και Μενετζίδη. Έχουμε παραγωγή και από άλλους σπουδαίους παραγωγούς μέσα. Πώς ήταν η εμπειρία σου για σένα, Ζωή, μέσα στο στούντιο? Καταρχήν, στα στούντιο ήσουν στο Σίδνεϊ. Λογικό. Ναι. Μια που μπήκες εκεί πέρα. Πώς σου φάνηκε σαν πρώτη φορά? Γιατί φαντάζομαι μεγάλη διαφορά από ότι στα live να μπεις σε ένα στούντιο και ξαφνικά να ηχογραφείς με όργανα, να ακούς τη μελωδία από εκεί και να συνδυάζεις κι εσύ τους στίχους. Το καλύτερο πράγμα ήταν το στούντιο. Με το που μπήκα στο στούντιο για πρώτη φορά, όλοι θα λέγανε πω φοβήθηκα, είχα τρακ. Ξέρω άγχος, μου πήρε πολλές μέρες. Εγώ, δηλαδή με την πρώτη, με τη δεύτερη φορά, μπορεί ίσως με την τρίτη φορά, ένα τραγούδι μπορεί να το βγάλω κανόνι. Είναι ωραία γιατί είναι ησυχία, δεν έχεις κανένα μπροστά σου, δεν έχεις θαμώνες και ταξιδεύεις πλέον μόνη σου και κάνεις αυτό που θέλεις πλέον. Αυτό είναι το σημαντικό. Σ' αρέσει το στούντιο, Ζωή? Μ' αρέσει. Μ' αρέσει και πολύ. Και πολύ. Νομίζω ότι εκεί σε εκφράζεσαι πιο καλά από το στο live. Ναι, έτσι. Γιατί έχεις και την ησυχία σου, δεν έχεις κόσμο δίπλα σου, δεν έχεις ανθρώπους, δεν έχεις οχλαγωγία. Ακούς τον ήχο, αυτό που θέλεις εσύ. Πάρα πολλά πράγματα είναι μες στο στούντιο. Και ταξιδεύεις. Τότε είναι που λες, ας πούμε, έφυγες. Δεν σε τρόμαξε κάτι έτσι? Σαν πρώτη φορά να μπεις με καινούριους παραγωγούς, καινούριους στιχουργούς, ξέρεις, αν και τι στιχουργούς και τι τώρα μουσική, από τη στιγμή που ήσουν με το Γιάννη, ήσουν και εσύ δεμένοι μαζί και οι δύο, ξέρεις, μέσα στο στούντιο, φαντάζομαι ότι θα ένιωσες σαν να ήσουν μέσα στο σπίτι σου. Ναι. Να το πω έτσι. Αλλά όταν πιάνω κι αλλωνών τραγούδια, είναι το ίδιο πράγμα. Είτε είναι, ας πούμε, του Γιάννη τραγούδια, είτε είναι δικά μου, είτε είναι αλλωνών. Κάνω εξίσου την ίδια δουλειά, πάντα με αγάπη. Δηλαδή από κάτω είναι πάντα μια καρδούλα. Πάντα. Άμα κάνεις κάτι που το αγαπάς, μη φοβάσαι. Τότε βγαίνει και πιο όμορφο, νομίζω εγώ. Άμα κάνεις κάτι και το κάνεις αγκαρία, καλύτερα να μην το κάνεις καθόλου. Είναι σε κάθε επάγγελμα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο στο τραγούδι. Σε κάθε επάγγελμα. Να μου πεις, είναι μερικοί που δεν έχουν και πώς αλλιώς να πάρουν ή να πάνε. Αλλά εμένα, ας πούμε, μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Το κάνω από αγάπη και τελειώνει και φαίνεται. Δεν μου λες, Ζωή, εκεί στην Αυστραλία υπάρχουν τα talent show του τραγουδιού? Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά. Πιστεύω τα έχεις δει. Το The Voice, το Rising Star, το Super Idol. Εκεί στην Αυστραλία υπάρχουν, έτσι? Έχουμε. Αλλά είναι όλα αγγλικά. Έχουμε το Voice, έχουμε το, αυτό που λέγαμε το American Idol που είχατε εσείς. Ναι. Είχαμε το Αυστραλέζικο Idol. Αλλά εντάξει, και τι να το κάνεις? Να πάω να τραγουδήσω τώρα ελληνικά τραγούδια? Δεν ταιριάζει για μένα. Θα πήγαινες στην Ελλάδα να τραγουδούσες έτσι σε κάποιο talent show? Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια. Το 2004 επιλέχτηκα για το Fame Story το 3. Α, το 3. Fame Story 3 ήταν για την Ελλάδα. Ναι. Επιλέχτηκα. Εκείνο τον καιρό, όπως σας είπα, ο πατέρας μου ήταν σοβαρά άρρωστος και για προσωπικούς λόγους επιλέχτηκα, αλλά είπα το όχι, δεν θα έρθω. Ναι. Τώρα, αν ήταν αυτή μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα, μπορεί να ήταν, μπορεί να μην ήταν. Δεν ξέρει κανείς. Αλλά το μόνο που ξέρουμε είναι ότι επιλέχτηκα για το Fame Story και δεν πήγα. Για να επιλέγετε και εσάς τη φωνή, τότε ειδικά τα πρώτα talent show, το Fame Story, ας πούμε, 1, 2, 3, ήταν πιο, θα έλεγα, οργανωμένο από ό,τι είναι τώρα τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε, ναι, ακόμα και να μην έχει καλή φωνή ή να μην γραβεί σωστά τραγούδια ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, σωστά. Γιατί μετά το καταντήσανε, πώς το λένε, reality show. Ήταν πιο πολύ εμφανισιακά, νομίζω, παρά τόσο πολύ το τραγούδι. Ήταν το τραγούδι, αλλά ήταν πιο πολύ και reality, ξέρεις, θέατρα και τέτοια. Ξέρεις, ναι, show, όπως βλέπουμε ένα έργο, όπως βλέπουμε. Κάνουνε φασαρίες, ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, πρέπει να είσαι και λίγο ηθοποιός. Τι γνώμη έχεις για τα βίντεο κλιπ? Βίντεο κλιπ μ' αρέσουνε, έχω 2. Βοηθάνε πολύ ένα τραγουδιστή και ένα τραγούδι. Διότι, ναι, έχω βίντεο κλιπ στην απάτη και έχω και βίντεο κλιπ για τα καμένα όνειρα. 2 βίντεο κλιπ. Για το μένα όνειρο όχι ακόμα, δεν έχω βίντεο κλιπ. Πώς ήταν η εμπειρία σου στα βίντεο κλιπ? Το παίζεις ηθοποιός εσύ? Έμπαινε στο ρόλο της ιστορίας? Μ' άρεσε, ναι. Μπήκα στο ρόλο της ιστορίας και πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Μ' αρέσανε όλα. Δηλαδή, όχι ότι βγαίνει σε μια ώρα το βίντεο κλιπ, προς Θεού. Έχει δουλειά. Αλλά μ' άρεσε. Ήτανε κουραστικό, αλλά ήτανε μια καλή εμπειρία. Δεν γυρισμένο σε πολλά μέρη. Σε πολλά μέρη. Γυρισμένο. Και τα δύο γυναίκανε σε στούντιο μέσα. Oh. Αυτό το επιλέγεις. Άμα θέλεις, πηγαίνεις και σε διάφορα μέρη. Το κάνεις όπως θέλεις. Ναι, ναι. Το κάνεις όπως θέλεις και τι λεφτά θες να δώσεις. Όλα αυτά μέσα είναι μέσα στο πρόγραμμα, να το πούμε. Mm-hmm. Αλλά η εμπειρία ήταν ωραία. Μ' άρεσε. Πρωτότυπη, θα λέγαμε. Εντάξει. δεν είμαι και πολύ της κάμερας, αλλά εντάξει. Όλα χρειάζονται. Δεν είμαι άτομο, δηλαδή, να θέλω όλο τις κάμερες πάνω μου, όχι. Θα το πω και αυτό. Δεν είμαι. Είμαι πιο πολύ κλειστό άτομο. Σε άλλαξε ζωή το τραγούδι? Ή είσαι απλά ο άνθρωπος, όπως γνωρίζουμε τώρα, ο απλός που θα κάνει την πλάκα του, θα πιει ένα καφέ, ένα κρασί με κάποιον φίλο, με κάποιον γνωστό? Όχι. Ναι, ακριβώς. Αυτό είμαι. Δηλαδή, το τραγούδι, δηλαδή, παρόλο τι κάνω, δεν με έχει αλλάξει τόσα χρόνια, ούτε πρόκειται να με αλλάξει. Δηλαδή με την έννοια ότι θα γίνεις άλλος άνθρωπος, θα κάνεις άλλο κεφάλι, θα νομίζεις ότι είσαι κάτι άλλο, ότι περπατάς κάπου αλλού. Όχι. Εδώ κάτω στη γη περπατούσα και εδώ στη γη περπατώ. Δεν περπατώ πάνω στους ουρανούς. Γιατί κατάλαβες που το πήγα? Ότι πολλοί κάνουν, ας πούμε, μια επιτυχία, ναι, ή έχουν πολλά views στο YouTube και σου λέει, α, είμαι κάποιος τώρα, ξέρεις, με γνωρίζουν πολύ. Ναι, είναι διαφορετικά. Είμαι κάτι, ναι. Σίγουρα. Κοίταξε να σου πω, όπως είπαμε, ο κόσμος πρέπει να σε αγαπήσει με τις χάρες σου. Και τη φωνή σου και τις χάρες σου. Γιατί δίχως τον κόσμο Τραγουδιστής δεν υπάρχει. Έτσι είναι. Ο τραγουδιστής, εάν δεν πάει ο κόσμος να γεμίσει το μαγαζί, εγώ κοίταξε, μου αρέσει να τα λέω πώς είναι τα πράγματα. Εάν εγώ πάω και τραγουδίσω τώρα σε ένα μαγαζί και είναι όλο άδειο, δεν μετράει τίποτα. Εάν όμως είσαι καλός με τον κόσμο και σε αγαπήσει ο κόσμος και από την άλλη πλευρά, με την έννοια ότι σε αγαπάει το χαρακτήρα σου, θα έρθει να με δει. Πάμε να δούμε, ας πούμε, το ζωάκι, ας πούμε. Πάμε να δούμε τη ζωή, τη ζωήτσα, όπως θέλουν να με πούνε. Ναι. Δεν έχουμε αυτό, τη ζωή, ας πούμε, Καλφαγιάννη και. Όχι. Και τη ζωήτσα να με πούνε. Μ' αρέσει και αυτό. Έχει τύχει να έρθουν στο μαγαζί και να πούνε: «Γεια σου, Ζωή, ήρθαμε να σε δούμε γιατί ακούσαμε το τάδε κομμάτι σου και μας άρεσες». Ή ναι, θέλουμε μια φωτογραφία να βγάλουμε μαζί, έτσι, για να την έχουμε ενθύμιο. Ναι, το κάνανε πολλές φορές αυτό το πράγμα, ναι. Και πολύ ευχαρίστως να βγάλουν φωτογραφίες μαζί μου. Όχι, δεν είμαι και δράκουλας να μην βγάζουν φωτογραφία μαζί μου, να τους... Όχι, θα βάλουμε bodyguard δίπλα, να μην μας ακουμπάει κανείς, παιδιά. Ναι, ναι, αλλά με τον τρόπο που βγάζουν τις φωτογραφίες στην Αλεξάνδρα. Είναι προσεκτικοί όλοι, ξέρεις. Έχεις αδέρφια? Πώς θα βγάλουν τη φωτογραφία, ξέρεις. Έχω έναν αδελφό. Τι λέει εκείνος για όλα αυτά? Αυτός χαίρεται. Χαίρεται. Πιστεύω ότι χαίρεται που κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα. Είναι πράγμα που πρέπει ο καθένας να χαίρεται για τον άλλον, να το καλό του άλλου. Σε καμαρώνει δηλαδή. Γιατί. Ναι, γιατί δεν βλέπω το λόγο δηλαδή γιατί ο άλλος να μην είναι ευχαριστημένος. Εκτός αν το βάλουμε κάτω σε ζήλια, αν πούμε ότι κάποια άτομα έχουν μέσα κάποια ζήλια. Κοίτα, αλλά... αυτό δεν το γλιτώνουμε, γιατί υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και άτομα, Αλεξάνδρα, που μας ζηλεύουν, υπάρχουν και άτομα που έχουν κακία για μας. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν το καλό μας, απλώς πολλές φορές δεν το βλέπουμε ή το κρύβουνε. Υπάρχουν πολλά. Έτσι είναι. Να σου πω κάτι, τις περισσότερες φορές εγώ προσωπικά τα βλέπω όλα, τα καταλαβαίνω όλα και κάνω ότι δεν βλέπω και κάνω ότι δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει πολύ μεγάλη σημασία. Άλλο να μην καταλαβαίνεις και άλλο να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Ενώ τα έχεις δει όλα, τα έχεις προβλέψει, τα έχεις δει, τα βλέπεις μπροστά σου. Γι' αυτό νομίζω μας έρχεται και πολύ η έκφραση «περίεργα την είδα». Περίεργα την είδα δεν θα πει τίποτα. Έτσι είναι. Ναι. Νομίζω ότι ένα-ένα τα τραγούδια σου είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Γιατί άμα τώρα οι ανθρώποι τριγύρω μας δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, πολλές φορές λέμε «περίεργα την είδα, τι γίνεται εδώ πέρα». Περίεργα την είδα, δεν θα πει τίποτα. Γιατί έτσι είναι. Δεν τη βλέπουμε περίεργα σε πολλές περιπτώσεις. Και δεν ξέρουμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς, και δεν ξέρουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Έτσι είναι. Πολύ σωστά. Πάμε να απολαύσουμε τώρα το «περίεργα την είδα», γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο όλο. Ναι. Και επανερχόμαστε. Ζωή Καλφαγιάννη, λοιπόν, παιδιά, «περίεργα την είδα», εδώ στην παρέα μας, Aspida Radio, επανερχόμαστε. Ζωή Καλφαγιάννη, λοιπόν, γυρίσαμε εδώ, παιδιά. Και τι δεν έχουμε να πούμε, γιατί περίεργα την είδαμε. Ελπίζω να σας άρεσε το τραγούδι μας εδώ πέρα. Εμείς πάντως δεν είμαστε περίεργοι άνθρωποι. Εγώ προσωπικά δεν είμαι, εσύ είσαι, Ζωή? Όχι. Και καλύτερα, γιατί ξέρεις τι λένε, «Περιέργεια σκότωσε τη γάτα». Έτσι λένε. Είπα και την παροιμία, μην χάσω εγώ. «Περιέργεια σκότωσε τη γάτα», ναι. Το λένε και αυτό. «Περίεργα την είδα». Περίεργα και ήταν ένα κομμάτι αυτό πολύ ωραίο. Είναι ένα κομμάτι που το τραγουδάει όλος ο κόσμος αυτό. Αυτό είναι... χαμός. Κάτσι. Πώς θα το πούμε. Ναι, κάτσι κομμάτι. Το πιάνει ο άλλος. Έχεις ένα-ένα μοναδικά κομμάτια και δεν ξέρω εδώ πέρα τι μας γίνεται. Δεν ξέρω τι να πρωτοβάλω. Δεν ξέρω τι να σου πρωτοπώ. Εμείς είμαστε κανένας εδώ πέρα να μιλάμε με τις ώρες. Δεν ξέρω, ταιριάξαμε, κάτι γίνεται. Παιδιά, όσοι είσαστε στην παρέα μας, ξυπνήσατε τώρα ή πάτε για ύπνο τώρα. Όσοι πάτε για ύπνο, πάτε κοντά σας ένα ποτό και απολαύστε εμάς. Όσοι τώρα είσαστε ξύπνοι και πάτε στη δουλειά σας, απολαύστε πάλι εμάς με ένα καφεδάκι δίπλα. Μην σας χάσουμε. Έτσι δεν είναι ζωή? Έτσι είναι. Τι να πούμε, τι να πούμε. Δεν μου λες, Ζωή, πώς είναι η ζωή εκεί πέρα όσον αφορά τις σπουδές και αυτά? Εσύ, ξέρω, έχεις την αγάπη στο τραγούδι, αλλά εκτός από το τραγούδι κάνεις κάτι άλλο? Εγώ είμαι φαρμακοποιός το πρωί. Παιδιά, άμα αρρωστήσουμε, τη Ζωή θα ρωτήσουμε. Βρήκατε ναι. Τι γίνεται. Έτσι κάνουν όλοι, ναι. Σου έρχεται έμπνευση από εκεί. Ζωή. Δηλαδή να έρθει κάποιος δηλαδή, να ρωτήσει ένα φάρμακο κάτι και μετά από λίγο να είσαι με το μπλοκάκι, να το πω έτσι, με το στυλό και να γράφεις στίχους. Σου έχει τύχει. Πολύ. Εκεί, κοίταξε να δεις. Όπως είπαμε, να το πούμε και αυτό γιατί το ξεχάσαμε. Παίζω 2 ρόλους στη ζωή μου. Άλλο τραγούδι θα γράψω, μου φαίνεται. Είναι 2 ρόλοι στη ζωή μου. Ο πρώτος ρόλος είναι όταν βγαίνω, ας πούμε, με την άσπρη ποδιά και σου δίνει, ας πούμε, πελάτη στη συνταγή. Και είσαι πολύ διαφορετικά και στο ντύσιμο και στο βάψιμο, φαντάζομαι. Σε όλα τα πράγματα. Όλα, ναι. Φαρμακοποιός εκεί. Έχεις το όνομά σου, ξέρω εγώ. Έχεις την κομπιούτερ. Και τύχη. Μετά το βράδυ, μπαμ. Έχει τύχει να έρθει κάποιος να σου δώσει τη συνταγή και να σε γνωρίζει και να σου πει Ζωή, σε είχα δει στο τάδε μαγαζί ή άκουσα το τάδε τραγούδι. Έχει τύχει. Πολλές φορές. Το φαντάστηκα. Πολλές φορές. Και να σου πω και κάτι. Δεν μου άρεσε όταν με γνωρίζαν από το ένα επάγγελμα στο άλλο. Α, γιατί καλέ. Δεν ήμουν ευγνώμων. Τότε έπρεπε να πεις έχω δίδυμα, αδερφή. Παιδιά είναι άλλη εδώ, λέει και άλλη το βράδυ. Δεν μπορείς. Με πιάνανε. Με πιάνανε ότι ήμουν εγώ. Ναι, με πιάνανε. Όσο και από το βράδυ με έχουν πιάσει στο πρωί και από το πρωί στο βράδυ. Έχει γίνει αυτό και πολλές φορές. Και ακόμα γίνεται. Και ακόμα μπορεί να πούνε, ας πούμε, σε είδαμε εκεί, σε εκείνο το μέρος, εσύ είσαι. Γιατί φαίνεσαι πολύ διαφορετικά. Όπως είπα, παίζω 2 ρόλους στη ζωή μου. Άμα σου έλεγα να επιλέξεις ανάμεσα σε αυτούς τους 2 ρόλους, θα μπορούσες να το κάνεις? Ή και οι 2 ρόλοι είναι εξίσου αγαπητοί σε σένα? Ένας ρόλος. Ποιος θα ήτανε? Ποιος? Φαντάζομαι. Το τραγούδι μου θα ήτανε πάντα. Η μουσική. Θα διάλεγα. Ναι, εννοείται. Δηλαδή αν... Οπότε κατάλαβα τι κάνεις. Έχεις τη ζωή την προσωπική, την οικογενειακή, να το πω έτσι, που είσαι φαρμακοποιός το πρωί, για να μπορέσεις να ζήσεις την οικογένεια, να το πω έτσι. Και η δεύτερη, μάλλον η πρώτη αγάπη που είναι το τραγούδι, είναι καθαρά ένα είδος σαν χόμπι για να γεμίζω εγώ τις μπαταρίες. Έτσι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μου λες να αλλάξω επάγγελμα, να πάω να γίνω ψυχολόγος. Τι λες? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αλλάξω επάγγελμα. Έτσι νομίζω κι εγώ. Πρέπει. Έχεις πολύ δίκιο με αυτό που λες. Ναι, είναι. Δηλαδή κάνεις τσάλ μπαταρίες, αλλάζεις και ένας άλλος άνθρωπος, μαλλιά, ξέρω εγώ. Δεν είναι μόνο το ντύσιμο, νομίζω είναι η αγάπη σου πάνω στην πίστα που είναι αυτό που σε αλλάζει. Γιατί το να αλλάξεις το μαλλί ή να αλλάξεις λίγο το ντύσιμο μόνο το κάνεις και το πρωί. Το να αλλάξεις όμως το χαρακτήρα σου και να ταξιδέψεις σε αυτό που αγαπάς, τότε είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό που πιστεύω λίγοι το έχουν. Ναι, έτσι είναι, σωστά. Ξέρεις, παρόλο που είπα το ντύσιμο και αυτά, μην φανταστείς ότι μ' αρέσουν και τα πολλά τα αξεσουάρ και οι κορδέλες. Όχι, είμαι πολύ, πολύ ταπεινή στο ντύσιμο, μ' αρέσει το down, ξέρεις, μπορεί να φορέσω έτσι ένα φόρεμα, έτσι πολύ απλό. Δεν είμαι πολύ να δείχνομαι εκεί πάνω στην πίστα και ψευτιές και ψεύτικα μαλλιά και αυτά που κάνουνε. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει σε άλλους, μπορεί να μ' αρέσει αυτό το πράγμα που κάνουνε και μπράβο τους. 1000 μπράβο, άμα θέλουν να το κάνουν, ζωή τους είναι και γούστο τους. Λέω για το δικό μου το γούστο. Είμαι πιο... Μ' αρέσει έτσι πιο το απλό, πιο το... Δεν μου λες, Ζωή, εκεί στην Αυστραλία, στην περιοχή που μένεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια μικρή Αθήνα? Δηλαδή μιλάνε όλοι τα ελληνικά σαν μια μικρή παροικία, ή είναι, πώς να το πω, μέρη-μέρη που είναι ο ελληνισμός? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή για αυτά τα άτομα που μείνανε και είναι Έλληνες και ακολουθούν το ελληνικό το περιβάλλον, να το πούμε έτσι, είναι πολύ λίγοι αυτοί. Και λίγοι με την έννοια ότι, ας πούμε, μέσα στην Αυστραλία μπορεί να έχουμε, ας πούμε, τόσους, ας πούμε, Έλληνες μέσα στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία λέω, μιλάω γενικά. Ναι. Τώρα θα μιλήσω μόνο για το Σίδνεϊ και δεν μιλάω, ας πούμε, για άλλα μέρη στην Αυστραλία, γιατί βέβαια η Μελβούρνη έξω από την Ελλάδα είναι η μικρή Ελλάδα. Ναι. Έχει πολλούς και πάρα πολλούς Έλληνες η Μελβούρνη. Mm-hmm. Να μιλήσουμε για το Σίδνεϊ. Το Σίδνεϊ είναι πιο πολύ έτσι μπαράκια. Αν μαζευτούν είναι πιο πολύ έτσι με DJ, με τέτοια πράγματα. Μαγαζιά έχουν πολύ ελάχιστα Έχουν κάποιες κοινότητες, κάποιοι χοροί που γίνονται εκδηλώσεις. Υπάρχουν σύλλογοι δηλαδή. Σύλλογοι, υπάρχουν φεστιβάλ που κάνουν ελληνικό. Το ελληνικό τώρα είναι το Μάρτι που θα, το Hellenic Festival που θα κάνουν μεγάλο φεστιβάλ, γίνεται κάθε χρόνο. Και καλάνε και τραγουδιστέ. Φέτο θα είναι ο Μπάσης, ο Δημήτρης ο Μπάσης. Είναι και κάποιοι άλλοι που θα είναι μέσα στο φεστιβάλ. Κάνουνε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Και το άλλο το που έχω παρατηρήσει τώρα τελευταίως είναι πολλοί τραγουδιστές από την Ελλάδα έρχονται εδώ στην Αυστραλία για ρεσιτάλ, ναι, για νύχτες, για εμφανίσεις. Δηλαδή σχεδόν κάθε εβδομάδα, δεν σου λέω κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα και ένας καλλιτέχνης. Κάθε εβδομάδα έχουμε και κάποιον εδώ στην Αυστραλία που εμφανίζεται. Μαζί είναι και το Σίδνεϊ πάντα, Μελβούρνη πάντα, πάντα είμαστε εμείς. Το Πέρθι είναι, ακούγεται, αλλά περισσότερο είναι Σίδνεϊ, Μελβούρνη. Ναι. Είναι τα δύο περισσότερα γνωστά μέρη. Που είναι τα πιο γνωστά με ελληνισμό. Έτσι. Κάθε εβδομάδα έχουμε και κάποιον από την Ελλάδα που εμφανίζεται. Και έτσι έχει ο κόσμος πάντα να βγει. Δεν χρειάζεται τώρα πλέον να κάνει εκδηλώσεις ή να κάνει, αλλά υπάρχει, δένεται, έχουμε δυνατό ελληνισμό. Υποστηρίζεται ο ελληνισμός εδώ, δεν είναι. Και αυτό είναι καλό. Ναι, καλό αυτό. Κατάλαβα. Υποστηρίζεται, δεν είναι. Ναι. Κάποτε ήταν όλοι συλλόγοι, ξέρεις. Ο καθένας είχε και το σύλλογό του και ήταν πιο περισσότερα κόμματα πριν χρόνια. Να το πούμε έτσι. Να το πούμε έτσι. Τώρα βλέπουμε ότι η δεύτερη γενιά, στη δική μου τη γενιά, η δεύτερη γενιά θα την πούμε αυτή, της Αυστραλίας, είναι πιο δεμένοι, δεν έχουν αυτό το από ποιο μέρος είσαι και από πού είσαι. Πριν τα είχαν αυτά. Ναι, κοίτα να είναι όλοι μια παρέα. Τώρα χωρίς να χωρίζουν μέρη. Ακριβώς. Γίνεται αυτό. Σου λέει Greek Festival, Hellenic Festival, τελείωσε. Αυτό λένε. Δεν λένε, ας πούμε, ο σύλλογος ο τάδε, ο σύλλογος ο τάδε, από εκεί, από εκεί, από εκεί. Για όλα τα μέρη, ξέρεις. Ναι. Και δεν συμμαζεύεται. Δεν συμμαζεύεται, λέμε. Έτσι. Έτσι είναι πάντα. Αλλά όπως σας είπα, εγώ δεν κάνω. Αν θα κάνω, κάνω πολύ special. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει κάποιος πολύ μεγάλος λόγος να κάνω μια εμφάνιση. Γιατί δεν το θεωρώ δεδομένο πλέον. Ακούγομαι και με άλλο τρόπο. Ακούγομαι δηλαδή, ακούει την ψυχή μου αυτό που κάνω. Δεν χρειάζεται πλέον να κουράζομαι στα live. Να το πούμε και έτσι. Σωστό και αυτό. Ο κόσμος, κοίταξε, ο κάθε τραγουδιστής κουράζεται πολύ για να βγει πάνω σε αυτή την πίστα. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Όταν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί. Μην το λες, όταν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί με το τραγούδι, δεν γνωρίζει όλα αυτά που κάνετε εσείς από τη δικιά σας μεριά. Δηλαδή, να κάτσει ο άλλος να μάθει τους στίχους, να κάτσει να προσαρμόσει τη μουσική, να κάτσει να φτιάξει τα βίντεο κλιπ, να τρέξει τις εταιρείες, να κανονίσει για τα live. Πού θα εμφανιστεί, τι θα εμφανιστεί, να κάνει τις πρόβες. Γιατί φαντάζομαι ότι γίνονται άπειρες πρόβες μέχρι να βγει ο άλλος πάνω στο σκηνή και να τραγουδήσει. Δεν λες τίποτα. Όταν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί με όλα αυτά, νομίζω ότι ναι, εντάξει, θα μπει ο τραγουδιστής μέσα στο στούντιο, όπως λέγαμε προηγουμένως, και σε μια ωρίτσα το πολύ θα έχει βγάλει και το τραγούδι. Τι είναι, μωρέ, τίποτα. Έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό κι εγώ. Αυτό που κάνω τώρα αυτή τη στιγμή είναι εκεί που ήθελα να είμαι. Να κάνω αυτό που θέλω, όπως είπα και πριν. Να μην υπάρχει οχλαγωγία, ησυχία. Δεν έχω ξενύχτη, γιατί στο στούντιο που θα πας την ώρα που θέλεις. Δεν έχει, επιλέγεις τις ώρες που θέλεις. Οπότε άμα νομίζω ότι βγήκε το κομμάτι, άμα νομίζω ότι πρέπει να ξαναπάς, ξαναπάς. Επιλέγεις τα ωράρια σου, τι κάνεις μες στο στούντιο. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τώρα, το να τραγουδήσεις τώρα στα νυχτομάγαζα, γι' αυτό τα λέμε και νυχτομάγαζα, είναι κουραστικιά δουλειά. Είναι πολύ κουραστικιά. Δεν είναι και δηλαδή, με το που μπαίνω μέσα στο μαγαζί με τη βαλίτσα, είμαι ήδη τέζα. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη εκείνη την ώρα. Φαντάζομαι τώρα ότι πρέπει να αρχίσεις το πρόγραμμα 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα, και να κλείσει το πρόγραμμα 6 το πρωί. Γιατί το έκανα. Γιατί το έκανα. Γιατί με βγάζανε πάντα τελευταία εμένα. Γιατί ήμουν λαϊκιά. Είμαι λαϊκιά. Είμαι λαϊκιά. Ναι. Εγώ θα βγάλω, ας πούμε, τα δυνατά τραγούδια. Πώς επέλεξες το λαϊκό κομμάτι, Ζωή, και όχι κάποιο πιο μοντέρνο, ας πούμε, να το πω έτσι? Πώς πήγες εκεί? Ήταν από τα ακούσματα ή ήταν επειδή κάτι σε μάγεψε όταν άκουσες τη συγκεκριμένη μουσική? Δηλαδή, πώς τραγούδαγα το λαϊκό, λες, έτσι? Λέω πώς και διάλεξες το λαϊκό, γιατί φαντάζομαι μπορεί να έχεις ακούσει από τους φίλους, ας πούμε, ένα pop κομμάτι ή να έχεις ακούσει μια ρούπα ή κάτι άλλο. Πώς και επέλεξες το λαϊκό και λες, ναι, εγώ με εκφράζει το λαϊκό? Γιατί από 5 χρονών αυτά τα τραγούδια έλεγα. Μεγάλωσα με αυτά. Δηλαδή, μπορεί να σου φανεί παράξενο, αλλά 9 χρονών όταν ήμουν στην πίστα, 9 χρονών κοριτσάκι, όταν έκανα τα πρώτα μου, τα λέγαμε floor show αυτά, όλα έλεγα τότε. Τραγούδια Δούκησα, τραγούδια Λίτσα Διαμάντη, τραγούδια Κατερίνα Στανίση, Τζίνας Πιλωτοπούλου. Εκείνα τα χρόνια λέμε, τα πρώτα μου βήματα λέμε, ναι, τι έλεγα. Ναι. Πίτσα Παπαδοπούλου, το θυσιάστηκα. Ήταν, ναι, πολύ μεγάλο τραγούδι εκείνα τα χρόνια. Μετά, ναι, που ήσουν όμως στις σπουδές σου και ήσουν στο σχολείο, ναι, ας πούμε, με τα άλλα παιδιά, είχες ακούσει και διαφορετικά ακούσματα. Με τους φίλους σου, τις φίλες σου. Και παρόλα αυτά έμεινες στο λαϊκό. Δηλαδή, δεν προσπάθησες να αλλάξεις κάτι. Να πεις, ναι, εγώ άκουσα το pop και θα προσπαθήσω να πω και pop. Άκουσα την jazz, ας πούμε, να προσπαθήσω να προσαρμόσω jazz. Βλέπω ότι έμεινα σταθερή σε αυτό. Ναι, δηλαδή έμεινα σταθερή όσο αναφορά την πίστα. Όσο αναφορά όμως τις ηχογραφήσεις στα original, ναι, έχω κάνει διάφορα ακούσματα. Όπως λέμε τώρα, το πόσο λίγο σε νοιάζει είναι καθαρά έντεχνο κομμάτι. Ναι. Η φωνή μπορεί να είναι λαϊκή, ναι, αλλά το κομμάτι είναι έντεχνο. Πάμε παρακάτω. Η απάτη. Η απάτη είναι freestyle. Είναι το αμερικάνικο το style, το freestyle. Άρα δοκίμασες κι άλλες τεχνικές. Βέβαια. Μες τα Βέβαια. Τραγούδια. Το Καμένα Όνειρο είναι rock μπαλάντα. Έχει μέσα, είναι ροκάδικο, έχει κιθάρες μέσα. Δεν είχε καθόλου μπουζούκι. Βέβαια, έχω και τη βροχή της μοναξιάς, βέβαια, τη Ζεμπεκιά. Αυτό βέβαια είναι του Αλέξη του Νεοχωρίτη κομμάτι, πάλι από την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι δικό μου στίχη, δεν είναι δική μου. Είναι του Αλέξη του Νεοχωρίτη. Και αυτό ήταν, γιατί μου λέει, Ζωή, σε παρακαλώ, είσαι η μόνη που θα μπορείς να το πεις αυτό το κομμάτι. Πες το, κάνε μου τη χάρη και βγάλ το. Ναι, άρα από ό,τι μου έδωσες να καταλάβω τώρα, συνδύεσες, ναι, πάρα πολλά ακούσματα σε κάθε κομμάτι, δηλαδή, που θα ακούσει ο ακροατής μας, θα ακούσει και κάτι διαφορετικό, ναι. Δεν είναι μόνο λαϊκό, θα ακούσει και τη ροκ μπαλάντα που λέει ο λόγος, θα ακούσει και το ζεμπέκικο. Έχεις κάνει δηλαδή διάφορους συνδυασμούς που πραγματικά αυτό νομίζω ότι είναι καλό για εμάς από τη μεριά μας, γιατί απλούστατα, ναι, δεν είναι βαρετό. Κατάλαβες τι εννοώ? Δεν είναι βαρετό, ναι. Έπειτα πρέπει να πηγαίνουμε με τα γούστα του κόσμου του σημερινού. Σωστά. Να τα πούμε και αυτά. Εποχές έχουν δεν είναι μόνο τα δικά μας. Ναι, δεν είναι μόνο τα δικά μας τα γούστα. Στην τελική δεν λέω είναι... να διορθωθώ. Δεν λέω πως το λαϊκό κομμάτι δεν είναι η ζωή μας, έτσι. Από όλα, από εκεί ξεκινάνε. Όχι. Απλώς εμείς προσαρμόζουμε, ναι, την εποχή μας μέσα. Ναι, υπάρχουν διαχρονικά κομμάτια που θα τα ακούμε για μια ζωή. Υπάρχουν καλλιτέχνες λαϊκοί που είναι αθάνατοι, να το πω έτσι. Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει τόσο πολύ που πραγματικά ο κόσμος ζητάει, εκτός από το λαϊκό, να ακούσει και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Αλλά πάνω σε αυτή την κουβέντα, γι' αυτό είπα ότι οι ηχογραφήσεις έχουν διάφορα style, όπως το είπαμε. Είναι μέσα και το κομμάτι το τώρα, και αυτό είναι freestyle, έτσι, μοντέρνο δίσκο, έχει ωραίο beat. Επιλέγω εγώ στα live μου, μ' αρέσει να το κάνω και το κάνω πολύ καλά. Είναι το θέμα ότι μ' αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια. Επιλέγω το λαϊκό, μας πούμε, το λαϊκό time. Θα είναι λαϊκό time, τελείωσε. Οπότε είναι λαϊκό time, θα είναι Άντζελα Δημητρίου, Στανίση, αυτά τα κομμάτια. Ναι, κατάλαβα. Οπότε έχεις χωρίσει το live σου, να το πω έτσι, σε 2 κομμάτια. Το ένα που θα είναι όλα σου τα δικά σου τραγούδια, με τις δικές σου πινελιές μέσα, να το πω έτσι εγώ, χαρισματικά. Και το δεύτερο κομμάτι που θα είναι καθαρά λαϊκά κομμάτια, δυνατά κομμάτια, με τη δικιά σου ερμηνεία. Έτσι ακριβώς είναι το πρόγραμμα. και δένει τόσο πολύ καλά, δένει πάντα. Γιατί εντάξει, έχουμε πάντα τις άλλες τις κοπέλες, υπάρχει πάντα κατηγορίες, άλλες, ποτέ δεν είσαι μόνη σου, υπάρχουν και άλλοι που θα πούνε όλα τα άλλα τα κομμάτια. Δεν χρειάζεται όλοι να λέμε τα ίδια. Δεν λέω όχι. Απλώς αυτό που κάνεις εσύ, συνδυάζεις πολλές γενιές μαζί. Δηλαδή έτσι, η γενιά των δικών μας ανθρώπων που ήταν στο λαϊκό άκουσμα, οι γονείς μας, να το πω έτσι, στη δικιά σου τη γενιά, στη δικιά μου τη γενιά, μια που είμαι και λίγο πιο μικρούλα, και ακόμα και τη γενιά, τη νέα γενιά μετά από μένα, παιδιά ας πούμε που είναι 20 χρονών που θα μπορούν άνετα να ακούσουν τα κομμάτια σου. Ναι, έτσι είναι. Και τι γίνεται? Με αυτό που κάνω εγώ, δίνω την ευκαιρία και στους πιο νέους να ψάξουν κάποια κομμάτια που μπορεί αυτά τα παιδιά να μην έχουν καμία ιδέα ότι αυτές οι γυναίκες ζουν, υπάρχουν, υπήρχαν, όλα αυτά. Γιατί δεν σε χαλάει τώρα να πεις ένα κομμάτι της Ρίτας, σε χαλάει να πεις ένα κομμάτι της Σακελαρίου, δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί γίνεται όμως ο πανικός και ο χαμός από τον κόσμο. Έτσι. Ο κόσμος επιλέγει. Ο κόσμος επιλέγει. Εκεί που θα ακούσει, ας πούμε, ένα κομμάτι της Ρίτας, δηλαδή από ό,τι βλέπω εγώ και τι γίνεται, μπορεί να κρατήσω, ας πούμε, 2-3 κομμάτια της Ρίτας και να συνεχίσω, ας πούμε. Εκεί γίνεται ο χαμός. Όχι μόνο στη Ρίτα πάνω. Όχι. Απλά στο λαϊκό μοτίβο. Αυτά τα κομμάτια. Μπορεί πάνω και πουλώ τα μοντέρνα, πετάμε και ένα κλασικό κομμάτι. Δεν μας χαλάει. Πράγματι δεν μας χαλάει. Αλλά μερικοί θέλουν να το αποφεύγουν. Δεν λέω. Εντάξει, αυτά είναι γούστα. Αυτά, εντάξει. Ο καθένας, ό,τι του αρέσει στην τελική είναι. Δεν είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ό,τι του αρέσει. Άλλος μπορεί να του αρέσει όλο το ροκ όλη τη νυχτά. Άλλος ακούει metal. Άλλος ακούει, εντάξει, δημοτικό. Και να μου πεις εμένα να ακούσω metal, δεν μπορώ να ακούσω. Δεν είναι το ακούσμά μου. Να πω εγώ τι είναι. Ναι. Το metal δεν σ' αρέσει. Δεν είμαι στο αυτό το style, να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Είδες, αυτό είναι. Δηλαδή, κάποιος άλλος μπορεί να πει, ας πούμε, εμένα το λαϊκό δεν μ' αρέσει. Ναι. Να σου πει έτσι. Δηλαδή, τι μπορείς να κάνεις? Να του πεις με το ζόρι, όχι, πρέπει να ακούσεις, ας πούμε, λαϊκά. Όχι, θες, δεν θες, θα μ' ακούσεις. Αυτό θα πούμε εμείς. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εκεί πάνω είναι το θέμα που κολλάει τώρα λυσίδα και λέμε τώρα ότι γι' αυτό στους δίσκους πάνω τα τραγούδια που είναι, που έχουμε γράψει και έχουμε κάνει, είναι αυτό που είπες και εσύ. Είναι διαφορετικά ακούσματα. Ναι, μεν είναι η ίδια η φωνή, αλλά είναι από different style κάθε τραγούδι που θα ακούει ο καθένας που ακούει το δίσκο. Είναι μαζεμένα πολύ όμορφα κομμάτια, να το πούμε έτσι. Τι θα συμβούλευες στα νέα παιδιά που μπαίνουν τώρα στο αυτό το χώρο? Γιατί είναι ένας χώρος δύσκολος. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένας χώρος εύκολος. Τι θα έλεγα για τα νέα τα παιδιά? Τα μάτια τους ανοιχτά, μόνο. Και να κάνουν αυτό που αγαπούν. Τα μάτια τους ανοιχτά να έχουν, μόνο. Τίποτα άλλο. Έτσι. Να κοιτάνε πάντα, να προσέχουν αυτό. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Πάντα έχεις, ας πούμε, τα μεγάλα τα ψάρια που θέλουν να φάνε τα πιο μικρά τα ψαράκια. Αυτό είναι. Είναι δύσκολο επάγγελμα. Είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι αυτό. Αν είσαι τυχερός, μπράβο, θα προχωρήσεις. Εγώ πιστεύω και στην τύχη λίγο. Αν όμως δεν είσαι τυχερός, όσα χρόνια και μπορεί να είσαι και 500 χρόνια και να είσαι στην αφάνεια, να μην σε ξέρει κανείς. Ναι. Αλλά με τον τρόπο που το κάναμε εμείς, ακουστήκαμε με ένα διαφορετικό τρόπο, με δικά μας τραγούδια και από την άλλη άκρη της γης. Αυτό είναι. Εδώ είναι τώρα οι διαφορές. Οι διαφορές είναι αυτές. Τώρα κάθε παιδί που θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, εντάξει, καλό είναι, αλλά πρέπει να προσέχει. Για συμπλήρωσέ μου τη φράση, η ζωή είναι... Η ζωή είναι... για μένα μιλάς, για γενικά τη ζωή. Για σένα μιλάω. Για μένα. Για σένα. Πανέξυπνη. Ντόμπρα. Ένα μας τα αποκαλύπτεις εδώ πέρα. Εγώ πάντως που σε γνώρισα έστω και έτσι, θα έλεγα η ζωή είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος. Είμαι πάρα πολύ. Είμαι δηλαδή αυτό που λέμε έξω καρδιά. Σε μια παρέα να τους ξεσηκώσω έξω καρδιά. Αυτό είμαι. Να χορέψω, να κάνω μέσα στο πάρτι, να είμαι η πρώτη. Αλλά όταν είμαι πάνω στη σκηνή, κάνω πολύ την κυριλέ. Δύο πρόσωπα πάλι. Δύο. Πάντα. Πρέπει οι άνθρωποι που σε ξέρουν, ξέρουν και τους δύο χαρακτήρες. Οι άνθρωποι που με ξέρουν, είμαι άνθρωπος που χορεύω, χαμογελάω, κάνω πλάκες, έχω χιούμορ. Ξέρεις τι, χρειάζονται όλα αυτά στη ζωή μας. Δεν λέω το αντίθετο. Χρειάζονται και να γελάμε και να έχουμε και χιούμορ και να πειράζουμε λίγο τον σύντροφό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Μεγάλωσα με τον πατέρα μου, μεγάλωσα με το χιούμορ. Πάει, τελείωσε. Και αυτό το χιούμορ μου μείνε. Δηλαδή αυτά που μας έκανε, τις πλάκες που έκανε και στη μητέρα μου, έκανε πλάκες, του άρεσε, ήτανε τέλειος χαρακτήρας. Ήτανε πατέρας, αλλά ήτανε και δάσκαλος, ήτανε και άνθρωπος, με όλα αυτά. Δύσκολα. Θα σου φεύγει ένας άνθρωπος και ό,τι και να πούμε, δεν ξαναγυρίζει. Δυστυχώς. Εντάξει, τουλάχιστον ξεσύ, σου έδωσε εφόδια για να συνεχίσεις και να κάνεις αυτό που αγαπάς πραγματικότητα. Έτσι. Μπορεί να μας βλέπει από εκεί που είναι, αυτό που λένε και να χαίρεται. Έτσι, εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί, εγώ νομίζω μας βλέπουν. Ναι, ίσως. Πιστεύω. Το πιστεύω, δεν ξέρω. Ναι. Εγώ πάντως το πιστεύω. Ναι, πρέπει να το πιστεύω, ότι υπάρχουν και μας βλέπουν. Και σε κάτι που θέλουμε να κάνουμε υπάρχει αυτή η βοήθεια, υπάρχει η δύναμη, υπάρχει. Τι πρέπει να πιστεύουμε, γιατί αν δεν πιστεύουμε... Ναι. Έτσι είναι. Τι θέλεις να μας πεις πριν κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση που έχουμε σήμερα, που δεν θέλω να σε αφήσω? Ούτε κι εγώ. Πίστεψε με, μπορεί να μιλάμε για ώρες εδώ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, στην Aspida Radio. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Τα που είχαμε, ταξιδέψαμε, πήγαμε μπροστά, πήγαμε πίσω. Πήγαμε Αυστραλία, παντού πήγαμε, εμείς. Αμερική πήγαμε, Ελλάδα πήγαμε. Παντού πήγαμε εμείς. Γι' αυτό και η εκπομπή μας. Ελπίζω να πήγε και ο κόσμος. Γι' αυτό, Ζωή, και η εκπομπή μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Ταξιδέψαμε. Έτσι. Πιστεύω ότι και ο κόσμος που μας άκουσε να ευχαριστήθηκε. Πολλά φιλάκια. Αγάπη πολύ μεγάλη από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Να σου πω, Ζωή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αφιέρωσες το χρόνο σου εδώ πέρα να κάνουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση, να σε γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Να πω εγώ σε όλους τους φίλους που μας ακούνε ότι άνετα μπορούν να σε βρούνε, Ζωή Καλφαγιάννη, στο Facebook, στη σελίδα σου, γιατί πραγματικά έχετε κάνει μια πολύ όμορφη δουλειά. Και όσοι θέλετε, άνετα μπορείτε να βρείτε τα τραγούδια της Ζωής Καλφαγιάννη στο κανάλι, στο YouTube, αλλά και γενικά άμα γράψετε Ζωή Καλφαγιάννη θα σας βγάλει ένα ολόκληρο δίσκο, έτσι, σωστά? Ναι, και στα iTunes μπορούν να με βρούνε, iTunes και Spotify, όλα αυτά υπάρχουν οι δίσκοι και τα τραγούδια, και στο YouTube βέβαια, Facebook, όλα αυτά, παντού, όπου ψάξουν το όνομα θα το βρούνε. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Σου εύχομαι ό,τι το καλύτερο, Αλεξάνδρα μου, ό,τι το καλύτερο. Και έτσι με αυτό το ταξίδι και την αγάπη μας εδώ από την όμορφη Νέα Υόρκη προς τα εκεί σε εσάς στο Σίδνεϊ, να σου πω, Ζωή, συνεχίστε αυτό που αγαπάτε και πραγματικά τη δουλειά που κάνετε, γιατί αξίζουν όλα αυτά τα τραγούδια να ακούγονται ξανά και ξανά και περιμένουμε τώρα τα καινούργια. Ναι, εννοείται, περιμένουμε. Τώρα έχουμε και νέο σύγκο. Που σας είπα, το όνομα είναι Εσύ θα φύγεις. Και τώρα το κυκλοφορήσαμε προχθές. Έτσι, είναι πάρα πολύ καινούριο. Τώρα βγήκε. Και εμείς θα το ακούσουμε σε λίγες μέρες εδώ ζωντανά στο Aspida Radio. Ναι, σίγουρα θα το ακούσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα και σου εύχομαι ότι το καλύτερο. Να σε καλά. Εμείς θα κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση, αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι, με πόσο λίγο σε νοιάζει. Γιατί πραγματικά αυτό νομίζω κι εγώ. Λίγο μας νοιάζει που θα την αφήσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλά να περνάτε και, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, να χαμογελάτε. Το ραδιοφωνικό ταξίδι έφτασε στο τέλος της. Μαζί σας ήταν η Αλεξάνδρα Μεντόρος, παρέα με τη Ζωή Καλφαγιάννη. Να της ευχηθώ να είναι πάντα γερή και να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα. Να μην ξεχάσω λοιπόν να σας πω για όλους εσάς που χάσατε την εκπομπή, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube Aspida Radio και να το παρακολουθήσετε. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή συνέχεια, καλά να περνάτε και μην ξεχνάτε, όπως έχουμε πει άπειρες φορές, να χαμογελάτε.